Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Εμείς είμαστε νέοι μοναγία. Κλειδική εκπομπή της Ελεύκαιρη Επαρχία. Μάζουμε ψηλότερη τηλεέαση. Παίζω μόνοι με πολλές ελεσούλες καλύχες, τα άπλητα στη χώρα. Μητά μας μετά που πιάμε την μεταγραφή και θα εμπάς στο κανάλι του Αρχαγγέλου, ο ένας, ο μοναϊκός, ο άκτορας της Τρογγυλίσσιας, ο άνθρωπος ο οποίος συντυχάνει με η μάπα και ξύεται μετά της που χιλιόμετρο όλα. Ο Ταλατούρης, ο Λάμπης Καλιάτε, τώρα μια βολάρα, μα πρέπει να καλυγλώσσα μου μαλλιά όλα. Γιάλι, γιάλι, ρε, κάνε μα και παρατήρηση, είναι ο παραγό και πάλι τραπία, πας την καρέκλα, ναι. Ας φακά ο παραγό, ρε. Έχετε ποτέ χωριό? Έχει και εγκαιχή, μόνο να χαρέω ότι αγαπάς, μην μου βάλεις τις χάσεις που το άνω Ερμής. Ωε ρε, μεν έχεις έννοια ρε, χέλα σε κάμω να ρωστά σήμερα ρε. Να σου βάλω κουτσοκούμνη. Πού να μου βάλεις? Με χάσεις, όχι με που κατάλαβες. Να σου βάλω στο στούντιο. Μα λάει. Ελάει ρε, καλό πεχαμένο. Αγία μου, Παναγία μου. Πάμε εις την πρώτη χάση, την αρχής βιτούμενη, γιατί έχουμε πολλές αυτήν την εβδομάδα και μετά συζητώ. Κατ. Πρώτη χάση. Σέριντάν θέλει να περάσει ο Ιρλανδός μέσα στην περιοχή. Κάνει και το γύρισμα. Η προβολή από τον Αλαμπή. Κάποια παράπονα για πέναλτι σε χέρι πιθανότατα του Αλαμπή. Να δούμε εδώ το μαρκάρισμα. Τούτο δάμε του κουμπάρου του Αλαμπή. Ήταν χέρι, ρε κουμπάρε. Τα γυαλίο. Ναι. Ο Σοντζέζη ο Αλαμπατσόν, μωρέ. Άρα κατά τη δική σου γνώμη. Χωρί το να τον έχει το ρε χέρι. Ξαναβάρτο, ρε Άγγελε. Ξαναβάρτο. Χωρί τον. Ναι. Ήταν κοντά. Εχώρε. Εστραώναμε εδώ και πέναρτη. Μάλιστα. Ένα εστραό. Πάμε στην επόμενη χάση εδώ που πάχασε ο Χάρισεν κιόλα. Ήταν χάουλδα με τώρα τον το πράγμα. Γιατί? Επειδή έτσι τον άκκον και πέτασε ο καχέσι με τα χάουλ. Εν ήταν πα στη διεκδίκηση όμω με όμω. Όμω με όμω, σέρκα, σέρκα, από και από και από τα. Άρα μπράβο και του διαιτητή, μπράβο και, του βοηχού. Και του Λάισμα. Ήταν τζαμέ, ήταν τα ούλα. Ναι, ευνήσαν και είπαν ότι ο Μέλο σωστά του έβαλε τον γκολ. Μέλη. Μάλιστα. Πάμε και στην πιο αχισβητούμενη χάση, η οποία συζητήθηκε παντού και πουθενά. Είναι η χάση με τον Νούνο τον Ασίς. Τι έκλεψε μπάλα ο Ασίς, ο οποίος διαμαρτύρεται ότι δεν έκανε φάουλ, θα πάρει κίτρινη κάρτα. Κλέβει από τον Κοντίνα, βλέπετε εδώ και πάλι την προηγούμενη φάση. Το λοιπόν. Ο κανονισμός είναι μπουλαλή. Είστε στην Κύπρο. Και σε όλον τον κόσμο, ρε, η χίχα είναι μπουλαλή. Ευλαγκόκια, παρακολούχαμε. Ο κόσμος και η χίχα είναι ένα πράγμα. Εντός δαμέ. Δαμέ είναι η Κύπρος νήσος. Οκ. Είναι πολλά διαφορετικά όλα τα πράγματα που τη χείχαν τον κόσμο και την Κύπρο. Γιατί είδαμε, έχει κοπ. Και η κοπ κανονίζει τους κανονισμούς αναλόγως κανονίσματος κοφκουράκο. Καλά είπες. Καταλαβες. Ρε μωρά, τώρα. Ρε, έχουμε σύνθεση live τώρα από τη μουλαλούδα μες στο σκάκι. Α, το σκάι ρε, σκάιμπα. Είναι από το λαλίτε. Σκάιμπα. Κουτσοκούμνη ρε, σούσου ρε το σύνδεχο. Πέτω καυτερά. Πού είναι να πάει ρε, το ασύνδεχο. Πά τον Εύρο, πά τον Εύρο και να κάνω πισά μου και έρχομαι. Εντάξει, έψε τους ερωτήματα. Χίλες και χίλοι, σε λίγο, διότι έχουμε σύνδεση live στο Skype, σκάκι, γκρον κουτσοκούμνη, το να τα βρούμε. Να μπω νοκο οίκος τώρα. Επαρές, εστραχήκαμε ξανά στη μοναϊκή αθλητική εκπομπή της Ελεύκαιρης Επαρχίας Αμός του. Με υψηλότερη τηλεθέαση είναι σπάχαμε τα έμαρα ιούλα της περιοχής βάσει της αναλύσεων. Τι θέλει ρε. Μασίγκα πάνω σου και τετράκανο ρε. Ε, ημέρα να τα πω ρε, έχω συντυχάνω ρε. Μα να μου να πει ρε, ο κύριος Κωστάκης Κουτσοκούμνης περιμένει ρε και αμέσως το σκάκι ρε. Έχεις δίκιο. Κάτω τον άνθρωπο ρε στον αέρα. Ασόμεν και τη σύνδεση. Χάτι. Μάστρε Κωστή. Ολόγησα στο ψητό. Οι διαιτητές σου ευκάλαν το συνήντιο παλού και ισχυρούν ό,τι θέλουν. Πέμας τα λίγο γεμ. Νομίζω ότι είμαστε μάρτυρες ενός πολύ ανταγωνιστικού πρωταθλήματος. Όλα ακόμη είναι θολά. Εχολά, ναι. Μες στα γήπεδα σου ο Μίχλιν, κύριε Κωστάκη μου, και έρχορουν οι διαιτητές και πρέπει κάτι να κάνουμε για τον το πράγμα. Διαλύσαν τα όλα. Έχω την άποψη ότι κανείς δεν θα πρέπει να προδικάζει τίποτα γιατί ενδεχομένως η συνέχεια να μας επιφυλάξει εκπλήξεις. Έχει κι άλλες εκπλήξεις, ΔΕΗ, εμάς τα κάνουμε τεούλα. Βλαγκόκια, έστω ένα λεπτό. Κύριε Σιπετόκολε μου, να σου πω κάτι. Μεταξύ μας τώρα, εν και χωρί μας κόσμος, 5-6 χωριά είναι μόνο. Τους 4 πρώτους στο πρωτάθλημα
κανονίζεις τους εσού, ναι. Δυστυχώς χωράνε μόνο οι τέσσερις, όπως το είπες, και αυτό το γεγονός πραγματικά θα έπρεπε σαν φίλαθλος να διαλέξω τέσσερις με βάση το τι έχουν παρουσιάσει μέχρι σήμερα, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Ναι, χωρούμε το. Η ΑΕΚ προηγείται, έκαμε τους λίγες κότσινες, μπατσε κόψουμε τους ταχτερά τους, αλλά ακόμα προηγείται. Εμέν τον πιάνεις έτσι αψαγεμάτα. Ά, ημέρα του τα πω ρε, θα κάσω νόσο. Μεν του κάνεις ατάκ. Άις μου τον εμένα. Πέ μας για τους αχάπαρους τους διαιτητές σου τώρα, ίσα πράγματα εξηγημένε, ατεγιώνουμε ρε κάνω μου. Καταρχήν να μιλήσουμε για την διαιτησία και να πούμε φερσός ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου, σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν σοβαρά λάθη. Αχρόπινα λάχη, δεν έχει χέμα. Να σου χέσω για ένα χέμα. Στην ΚΟΠ τα λάχη πιερώνουν το ξεμούχτη. Σοβαρά λάθη δεν θεωρώ εκείνα τα λάθη τα οποία χρειάζονται πέντε κάμερες σε slow motion για να μας τα υποδείξουν και να τα καταλάβουμε και εμείς. Βάλουμε τα εμείς με slow motion να τα τσακάρουμε, διότι μάχεστε να μας πελάνετε. Τα slow motion και τα πέντε κάμερες εν τούτοις που δεν σε χρειάζονται ρε. Χωριό, άις τον άνθρωπο να τελειώσει ρε κουμπάρε, είναι καθηγητής, άις τον. Μεν τα παίρνεις ούλα έτσι, παίρνεις τσάψε ρε. Καλή, πέμα μάστρε μου να μου νοήσει, άις τον. Θα συνεχίσει, πέμα μάστρε μου να μου νοήσει. Μιλώ για το οφθαλμοφανές. Εκείνο το οποίο έπρεπε να δοθεί και δεν δόθηκε. Και εμείς μιλούμε για το οχαλμοχανές. Μην μας κάνετε ξυπνά. Ρε, κάμετε τον κόσμο και πάει στα γήπεδα, ρε. Άι μου το ρε βλαγκούκια. Έμα είναι κρίμα, ρε, και άδικο. Άι μου το ρε βλαγκούκια. Κύριε Κουτσοκονή, ο κύριος Τιμούρ είπε ότι οι απολίστες δεν πασίνει στο γήπεδο. Έσαι προβληματίζει το αργούμπαρε, κάτι γίνεται. Και σε αυτό τον τομέα πιστεύω ότι δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Όχι, με έλαλες έτσι, μια χαρά τα επίεται, για όνομα του Χιού. Μάστρε Πινόκιο, με χάλιας, συνεχίστε την καλή δουλειά εσείς που κάνετε, να έχουμε και εμείς ζούλια, ναι, κατάλαβες. Άτε, είμαι και κανεί. Αρρίβεται έτσι. Ζήστε τσίκλες πάνω, ρε κακαμούν, να ζερκούμαστε. Φίλες και φίλοι, εντελέψαμε για σήμερα. Ραντεβού την άλλη εβδομά με τα τσίρκα, διότι τα τσίρκα είναι και σταματούν. Αχ, μασίνκαν και σκελετών του τσόπτερ. Είμαστε όλοι απογοητευμένοι από αυτές τις συμπεριφορές. Αυτά τα μεγάλα λάθη, θα έλεγα. Κατά τα άλλα, οφείλουμε να παραδεχτούμε και οφείλουμε να επαναλάβουμε ότι η πίεση η οποία δέχονται οι διαιτητές μας είναι τεράστια. Τόσο πριν από το παιχνίδι, αλλά κυριότερα μετά το παιχνίδι, από άτομα και παράγοντες, οι οποίοι δυστυχώς μερικές φορές ερμηνεύουν διαιτησίες με τρόπο πολύ διαφορετικό από ό,τι θα τις ερμήνευε ένας ειδικός. Señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite. Tranquilo, no escapa nadie. Eso hay que descargarlo. 600 tacos de humo, tenía que llevarlo a otro revés, a otro túnel. Y me daban otro taco para otro, para llevarlo de pero mírame, que te estoy hablando, descargar y montar. 600 para allá y otros 600 que me dieron, otro saco que me daba. Mira, yo si cada saco que partí me le quitaban el dinero, no cobraba. Yo ya, mira, cogía los sacos de humo. Se partía y venía el camionero. Todavía iba por ahí. Que me voy para Valencia, que ya va, que salgo esta tarde.